Πού θα πάμε στο Βερολίνο να συναντήσουμε την κυρία Ελένη Βίνκελ Μωραΐτου, κάτοικος Βερολίνου. Τα έχουμε ξαναπεί. Την καλησπέρα μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα από το βροχερό Βερολίνο. Καλησπέρα για όλους στην Ελλάδα και Κρήτη. Βρέχει σήμερα, οπότε η σύνδεσή μας θα γίνει εσωτερικά, σωστά, από το εσωτερικό του σπιτιού. Ναι. Σας έχω λίγο στο κλίμα γιατί πίσω έχω δύο μάσκες. Τις στόλισα για σας. Μπράβο, να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά. Ξεχωριστές οι συνδέσεις πάντα μαζί σας, η αλήθεια είναι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καρναβαλικά έθιμα στην Γερμανία υπάρχουν? Να ξεκινήσουμε από την καθιερωμένη ερώτηση. Υπάρχουν πάρα πολλά. Ναι. Και είναι έντονη η δράση των καρναβαλιστών στο Βερολίνο, η οποία αρχίζει στις 11.11, το Νοέμβριο δηλαδή, στις 11 η ώρα και 11 λεπτά. Ναι. Είναι η πέμπτη εποχή του έτους, έτσι όπως ονομάζεται εδώ στη Γερμανία. Το νούμερο 11 είναι συμβολικό. Είναι ένα νούμερο πιο πάνω από τις 10 εντολές και ένα νούμερο λιγότερο από τις 12 αποστόλους του Ιησού. Α, μάλιστα. Η πέμπτη μας εποχή λοιπόν, το καρναβάλι. Η πανδημία, τα μέτρα έχουν επηρεάσει φέτος τις καρναβαλικές εκδηλώσεις στη Γερμανία γενικότερα? Πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψετε να σας δείξω μία φωτογραφία, αν είναι δυνατόν? Βέβαια. Ορίστε. Λοιπόν, είναι από... Πιστεύω ότι μπορείτε να το δείτε. Φέτος θα γίνουν κάποιες δηλώσεις. Ναι. Εδώ στο Βερολίνο δεν είναι τόσο το έθιμο του καρναβαλιού τόσο διαδεδομένο όπως είναι στα μέρη του Ρήνου. Είναι η Κολονία, Düsseldorf, Mainz. Εκεί γιορτάζεται πάρα πολύ έντονα. Η πιο κοντινή περιοχή του Βερολίνου που γιορτάζεται το καρναβάλι είναι το Cottbus. Εμείς βλέπουμε πλάνα βέβαια από την περιοχή στην Κολονία, αλήθεια είναι, με τους καρναβαλιστές. Ναι. Να πούμε λίγο στο κλίμα. Εκεί γίνεται το μεγαλύτερο καρναβάλι. Μα φαίνεται βέβαια. Φέτος θα γίνει σε ένα πολύ μεγάλο στάδιο, κατ' εξαίρεση, με επισκέπτες οι οποίοι θα είναι καθήμενοι. Μέσα στο στάδιο θα γίνει παρέλαση. Οι επισκέπτες θα είναι καθήμενοι, θα πρέπει να έχουν το ενδεικτικό του εμβολίου, το πιστοποιητικό του εμβολίου, πρέπει να έχουν ήδη θεραπευτεί από τον κορονοϊό. Και από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει η διανομή των εισιτηρίων. Και μετά... ο καρνάβαλος τέλος πάντων, ναι, όλα αυτά τα άρματα θα τοποθετηθούν στο κέντρο της Κολονίας ώστε να μπορεί ο κόσμος να περνάει να το βλέπει, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να το δει όταν θα βγει στους δρόμους. Δεν θα βγει φέτος στους δρόμους. Μάλιστα. Επιχειρείται γενικά πανευρωπαϊκά μια επιστροφή στην κανονικότητα με μια σταδιακή άρση των μέτρων στην περιοχή και στο Βερολίνο. Τι κλίμα επικρατεί? Ποια είναι η ψυχολογία των ντόπιων κατοίκων? Ακόμα είναι δυστυχώς τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Ο κόσμος κυκλοφορεί ακόμα και στο δρόμο με μάσκες. Η ψυχολογία είναι πάρα πολύ πεσμένη, παρόλο το ότι σε λίγο θα μπούμε στην πέμπτη εποχή της Γερμανίας. Παρ' όλα αυτά είναι ακόμα και εδώ πάρα πολύ δύσκολα. Μάλιστα. Ωστόσο προγραμματίζουν ταξίδια για το καλοκαίρι οι Γερμανοί. Αυτό βέβαια επιβεβαιώνεται και μέσα από ρεπορτάζ, μέσα από προκρατήσεις. Περνούν δύσκολα, η ψυχολογία έχει πέσει κάπως, αλλά το καλοκαίρι, καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, καλοκαίρι. Και επειδή εδώ οι διοργανώσεις των ταξιδιών και ο προγραμματισμός γίνεται πολύ πιο νωρίς από ότι εμείς στην Ελλάδα, αύριο φεύγουμε και πάμε κάπου, ήδη είναι, οι διακοπές τους είναι σχεδόν δηλωμένες στους εργοδότες. Και τα εισιτήριά τους ήδη καλμένα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε? Να ευχηθούμε τα πράγματα την επόμενη φορά που θα επικοινωνήσουμε, κυρία Ελένη, να είναι καλύτερα, στο μέτωπο της πανδημίας βέβαια. Εξωτερικός ο χώρος την επόμενη φορά. Να δούμε και λίγο Βερολίνο. Σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δική μας η χαρά. Εύχομαι και στην Ελλάδα το διάστημα, η δική μας πέμπτη εποχή που δεν την έχουμε του καρναβαλιού, να είναι λίγο πιο ευχάριστη για τον κόσμο, ώστε να μπορέσει λιγάκι... Να ανασάνει λίγο και να αισθάνεται καλύτερα. Να ανασάνει, ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ, την καλησπέρα μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ σε όλους. Την καλησπέρα μας, βέβαια.